εξαρθόμου του Πατρός και Κειμενάρχου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα και υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φίλο Χριστού ημών στρατού. Κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και επαρχία τάφτη και των δούλων του Θεού των συμμετεχόντων εις την Ιερά Μητρανία τάφτη έτι δε και τον ενθαλάσσι καλώς κλαιόντων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήν εν την Αγγίλια Εκκλησία διαμέσου ημών
σεμνή, γιατί είναι Οσία, γιατί είναι Παρθένος και γιατί είναι μάρτυς του Χριστού. Διερχομένη μας δείχνει ουρανό και μας λέγει ότι η ουρανή πλέον είναι δική μας και πόσο πολύ έχουμε ανάγκη εμείς οι κουρασμένοι στρατοκόμοι της ζωής αυτό το ουράνιο μήνυμα, το τόσο ελπιδοφόρο και χαρούμενο. Η πόλη όλη βρίσκεται σήμερα σε συναγερμό, γιορτάζει και πανηγυρίζει και επικαλείται τη χάρη της Αγίας. Την πανήγυρή μας όμως, την κοσμούν με την παρουσία τους οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες, οι οποίοι προθυμότατα ανταποκρίθηκαν στην ταπεινή μας πρόσκληση και ήρθαν να συγχαρούν και να τιμήσουν την Αγία, αλλά και να μας ευλογήσουν και να μας αγιάσουν και να μας οικοδομήσουν με τη σεμνή και ιεροπρεπή παρουσία τους, αλλά και τους λόγους της καρδίας των. Αυτούς τους Αγίους Αρχιερείς, αυτή την ώρα επιθυμώ να ευχαριστήσω εκ μέσης καρδίας, πιστεύοντας ότι εκφράζω και τα αισθήματα όλων ημών, των οποίων έχω την τιμή να έχω την ποιμαντική φροντίδα του Ιερού Κλήρου των αγαπητών πατέρων, των κυρίων βουλευτών, νυν και πρώην, του κυρίου Περιφερειάρχου, του κυρίου Δημάρχου, των λοιπόν τετιμημένων δια της εκλογής του λαού, του στρατηγού, των διοικητών της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του λιμενικού σώματος, όλων των υπολείπων ετοιμοτάτων αρχόντων και κυρίως του ευσεβούς λαού, ο οποίος δίνει πάντοτε όχι απλά την παρουσία του, αλλά την καρδιά του ολόκληρη στα προσκλητήρια της Εκκλησίας και μας χρεώνει καθημερινώς να τον υπηρετούμε με περισσότερη ζέση και με περισσότερη θυσιαστική αγάπη. Ευχαριστώ λοιπόν τον προεξάρχοντα της Ιεράς Λιτανίας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη και Σαριανής Βίωνος και Ημιτού κύριο Δανιήλ, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων κύριον Σεραφείμ, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλιουπόλεως του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας κύριον Θεόδωρον και τον αγαπητό μας γείτονα και συμφοιτητή, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδίας κύριον Γεώργιον. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Τους παρακαλούμε να μας επιτρέψουν να ευχηθούμε. Η χάρη της Αγίας Παρασκευής να είναι πάντοτε μαζί τους
στο δύσκολο και μαρτυρικό, αλλά και αναστάσιμο δρόμο της Αγίας Αρχιερωσύνης. Και αφού τους παρακαλέσω να εύχονται για την προκοπή αυτού του ποιμνίου του ευλογημένου και του ταπεινού ποιμένος της τοπικής εκκλησίας της Χαλκίδος, παρακαλώ τον Σεβασμιότατο Άγιο Κυθύρον και Αντικυθύρον Κύριον Σεραφείμ από τον πλούτο της καρδίας του και από την πλουσιοτάτη και αγιασμένη εμπειρία του να καταθέσει λόγο στηρικτικό και επικοδομητικό στην αγάπη μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Χαλκίδος Ιστιαίας και Εγωρίων Σπαράδων, Κύριε Χρυσόστομε, Σεβασμιότατε Άγιοι Αρχιερείς, ετοιμότατοι άρχοντες της πόλεως και της περιφερίας και αγαπητοί Χαλκιδείς και αγαπητοί προσκυνητέ της Αγίας Παρασκευής. Ήρθα εδώ στην ευλογημένη αυτή Μητρόπολη ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του αγαπητού και σεβαστού ποιμενάρχου σας, κυρίου Χρυσοστόμου, ως ταπεινός προσκυνητής εις των ιερών ναών της Αγίας Παρασκευής, των παλαιών αυτών ναών, που είναι ένα μνημείο για την πόλη. Και ήρθα επίσης, καθώς στην πρόσκληση με συνεκρότησε, με συνεκίνησε η είδηση ότι η Αγία Παρασκευή είναι πολυρούχος και πόλης. Ο κλήρος και ο λαός, οι ευλαβείς κάτοικοι και οι πρόγονοι των κατοίκων, τι βρήκαν σε αυτή την ταπεινή ύπαρξη για να την αναγορεύσουν πολυούχο αυτής της πόλεως. Γνωρίζουμε και ξέρουμε μερικές φορές που ορισμένα πρόσωπα τα οποία είναι διακεκριμένα στον πολιτικό αλλά και στον εκκλησιαστικό χώρο, σε αυτά τα πρόσωπα δίνουν οι τοπικοί άρχοντες το κλειδί της πόλεως. Και αυτό είναι μία τιμή. Εδώ όμως όλοι εσείς, όλο το ορθόδοξο πλήρωμα Σιεράς Μητροπόλεως αναγορεύσατε πολιούχο την Αγία Παρασκευή, της δώσατε την πόλη ολόκληρη. Την κάνατε κυρίαρχο, την κάνατε αρχόντισσα αυτής της πόλεως. Και καθώς μελετούσα το Ιερό Συναξάρι και την Ιερή Ποιμνολογία της εορτής, είδα ότι πράγματι εσείς ο εσεβής λαός κάνατε μία πολύ σωστή επιλογή και αναθέσατε την προστασία της πόλεως στην Αγία Παρασκευή, η οποία δεν είχε κάποιον επίσημον βίο, δεν είχε περγαμηνές, δεν είχε άλλα εύσημα για να πει κανείς ότι από πλευράς κοσμικής είχε μία δύναμη. Αυτή ήταν μία ύπαρξη αφιερωμένη εις τον Θεό. Όπως έλεγε το όνομά της, Παρασκευή, το οποίο πήρε αφού κατόπιν των πυκνών προσευχών και θερμών των γονέων της, οι οποίοι ήταν άτεκνοι προηγουμένως, αφού γεννήθηκε αυτή η ύπαρξη τη μέρα Παρασκευή, πήρε αυτό το όνομα. Και όλη της η ζωή
ήταν μία Παρασκευή, μία προετοιμασία για να αρέσει στον Κύριό μας, αλλά και για να γίνει πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών, γιατί αυτό επέλεξε η ψυχή της. Δεν διάλεξε τίποτε άλλο, δεν της συγκίνησε τίποτε από τον κοσμικό χώρο. Αλλά καθώς έλαβε την ανατροφή, την σωστή ανατροφή εν παιδεία και νοτεσία Κυρίου από την ευλαβεστάτη μητέρα της και καθώς από την νηπιακή ηλικία ανέθεσε τον εαυτό της στον Θεό και μετέπειτα εσπούδασε τα Ιερά Γράμματα, εσφύγναζε εις την Εκκλησία στο λαό του Θεού και εκεί ανέπεμπε τις προσευχές της εν καθαρά καρδία. Αυτό το οποίο τη συγκινούσε ήταν ο Θείος Έρωτας προς τον Εμφύο Χριστό. Γι' αυτό διαβάζουμε στο Ιερό Συναξάριο «Θεό αρεσκεύασες αγνών ως δόμων, σ' αυτήν αγώσιν σεμνή εις κατοικία». Και αυτά τα λόγια θέλουν να πούν ότι ετοίμασες για τον Θεό αγνών δόμων, δηλαδή ένα αγνό οίκο, μία αγνή κατοικία, δηλαδή τον εαυτό σου με τους αγώνες τους οποίους κατέβαλες τη ζωή σου και έτσι έγινες κατοικία του παντάλεπτος Θεού. Αυτό λοιπόν τα λέει όλα. Η Αγία του Θεού έκαμε αυτή την επιλογή. Και επίσης, αν θέλαμε έναν ύμνο από τον κανόνα της εορτής να πάρουμε, θα βλέπαμε ότι η Αγία Παρασκευή, όπως μας λέγει αυτός ο ύμνος, ήταν το κόσμημα των μαρτύρων. Ήταν η καλονή των μαρτύρων. Ήταν το κάφημα των Αγίων Μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Το δεύτερο ήταν πως πάλεψε εναντίον των μηχανών του πονηρού με τη δύναμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Το τρίτο είναι ότι κατέβαλε την ομότητα των τυράννων και το τέταρτο εκήρυξε την θεοσεβή πίστη. Βλέπετε σε ένα ύμνο πως περιέχονται όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την Αγία Προσωπικότητα της Αγίας Παρασκευής. Ήταν μια ψυχή που ενεδύθη το μοναχικό έρδημα της αφιερώσεως και περιόδευε στην Παλαιά Ρώμη, στα χωριά της περιόδευε και εκήρυτε το Λόγο του Θεού. Εκήρυτε τον Χριστόν ως τον μόνον αληθινόν Θεόν, την Τριαδική Θεότητα. Και έτσι με τον τρόπο αυτόν κατέριπτε την ισχύ των ειδώλων και της ειδωλομανίας. Και έτσι εμεγαλύνεται το όνομα του Θεού. Όμως κάποιοι εχθροί της πίστεως την κατήγγειλαν εις τον βασιλέα Αντωνίνο και εκείνος την εκάλεσε εις απολογία. Όμως εκείνη με πολύ θάρρος και με μεγάλη παρησία ομολόγησε ότι πιστεύει και λατρεύει τον Χριστό μας, τον μόνον αληθινόν Θεόν. Και
δεν θα ήθελα ποτέ, επειδή της επέβαλαν για να σώσει τη ζωή της, να λατρέψει τα είδωλα, δεν θα ήθελα ποτέ να προσκυνήσω θεούς οι οποίοι δεν εδημιούργησαν τον ουρανό και την γη. Έτσι με αυτόν τον τρόπο η Αγία του Θεού έδωσε την τρανή ομολογία ενώπιον των τυράννων. Βεβαίως εκείνος άρχισε τα βασανιστήρια. Μία πειρακτωμένη περικεφαλαία έβαλε στο κεφάλι της. Και όταν είδαν όλοι ότι δεν έπαθε τίποτα, πίστευαν κατά πλήθη ομαδών, επίστευαν εις τον Χριστό. Και όταν εκείνος ο Θηριόγνωμος την οδήγησε σε ένα λέβητα με βραστή ίσα και λάδι για να την λιώσει εκεί μέσα σε αυτό το υγρό στοιχείο, τότε εκείνοι δροσίζονταν όπως οι Άγιοι Τρεις Παιδες στην Κάμινο της Βαβυλώνας. Και τότε ο βασιλεύς είπε, για ρίξε μου λίγο από αυτό το υγρό, να δω αν καίει. Και πράγματι αυτό τον πήρε στα μάτια, τυφλώθηκε, παρακάλεσε να γίνει καλά και θα πίστευε εις τον Θεόν της Αγίας Παρασκευής, πράγμα που έγινε και αυτός πίστευσε, αλλά και όλη η συνοδεία και ευαρτίστησε. Ακολούθησε η αναμέτρησή και στην πνευματική με άλλους δύο βασιλείς και τους ενίκησε κατά παρόμοιον τρόπο, γιατί και εκείνη ο δεύτερος, ο Ασκληπιός βασιλεύς, έριξε την Αγία σε ένα άγριο θηρίο που ήταν έξω από την πόλη και εκεί έριγαν τους καταδίκους. Αλλά πάλι η χάρη του Θεού την έσωσε την Αγία και εμπίστευσε ο βασιλεύς και εμπίστευσαν και οι άλλοι. Συνεχίστηκε η πορεία αυτής της Αγίας, γιατί η Αγία Παρασκευή διέγραψε μια πνευματική τροχιά πολύ φωτεινή, σύντομη μεν, αλλά πολύ φωτεινή πνευματική τροχιά. Και όταν αντιμετώπισε τον άλλο βασιλέα, τον Τραϊανό, όταν λοιπόν ήρθε σε αυτή την αναμέτρηση με τον, συγχωρείτε, τον βασιλέα Ταράσιο, τότε πάλι η Αγία ομολόγησε μέσα από την καρδιά της την πίστη και την αφοσίωση εις τον Ιησού Χριστό. Ετώνησε τη χριστιανική της ιδιότητα, τις πεποιθήσεις της και με τον τρόπο αυτό, όταν πάλι ο Ράσιος διέταξε με τον ίδιο τρόπο μέσα σε λέβητα με βραστή ίσα λάδι και μόλυβδο τώρα, όταν διέταξε αυτό το θρητό του βασανιστήριο, εκείνη πάλι έμεινε αλόβητη με τη χάρη του Θεού. Τελικώς διαξήφους παρέδωσε το πνεύμα της, την ψυχή της, εις τον Πανάγιον Θεό. Και βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, πως αυτή η Αγία ψυχή, αυτή η Αγία ύπαρξης που έκανε τη σωστή επιλογή στη ζωή της, μόνον τον Χριστό διάλεξε και σε αυτόν αφοσιώθηκε μέχρι της τελευταίας της πνοής. Αυτή ενίκησε τυράννος, βασιλής, απίστους, ασεβής, επεκράτησε η πίστη, πρόβαλε την θεοσεβή πίστη και δόξασε τον Πανάγιον Θεό. Μας δίνει ένα μεγάλο μήνυμα αυτή η απλή ψυχή. Ότι πρέπει, αγαπητοί μου αδελφοί, και εμείς μέσα στη σημερινή εποχή που είναι ταραγμένη και συνεχημένη και μαστίζεται από την πολλαπλή κρίση, την οικονομική, αλλά και την ηθική και πνευματική, μας λέει η Αγία του Θεού να μείνουμε σταθεροί στην πίστη στον Χριστό, να τον γνωρίσουμε αληθινά μέσω της Θείας Λατρείας και μέσω των Θείων Γραφών. Να τον ακολουθήσουμε με πίστη, με ευλάβεια, με αυταπάρνηση και να μην ρηγίζουμε μπροστά στα δεινά της εποχής μας.
η ελπίδα μας να είναι σταθερή, στερεή και ακρόνητη στον Θεό. Θα περάσουν αυτά. Εμείς όμως πρέπει να βγούμε δοκιμασμένοι, όπως το χρυσάφι μέσα στο καμίνι. Και αφού πάρουμε αυτή την εμπειρία ότι δεν πρέπει πια να εμπιστευόμαστε στον πλούτο, στις ανέσεις, στην υπερκαταβολική κοινωνία, στις διάφορες απολαύσεις, κοσμικές απολαύσεις, αλλά αυτό το ζητούμενο που πρέπει να επιδιώκουμε είναι ο Χριστός, η ψυχή μας και η σωτηρία της ψυχής μας. Όταν αυτό το καταλάβουμε, όλα θα ξεχαραστούν. Ευχηθείτε, Θεοδιότατα η Μιχαλητίδος, Άγιοι αδελφοί, ευχηθείτε αυτό το μήνυμα να το πάρουμε όλοι μας από την Αγία Παρασκευή που τόσο πολύ την τιμάμε σε αυτόν τον χώρο. Σε αυτή την ευλογημένη πόλη που είναι μία από τις πιο διακεκριμένες πόλεις της Ελλάδος σε ανάπτυξη, σε πολιτισμό και σε πολλά επιτεύγματα. Να πάρουμε αυτό το μήνυμα. Η Αγία του Θεού ευδοκεί και θέλει να είναι προστάτητα και προληγούμενος αυτού του τόπου. Ας δώσουμε τη ζωή μας, ας δώσουμε την καρδιά μας, ας την καλέσουμε αυτή να μας βοηθήσει να βγούμε από όλα τα δύσκολα και να δοξάζουμε τον Τριαδικών Θεών, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, ο η δόξα και το κράτος στους αιώνας. Αμήν. Thank you.